Ήταν ένα έντονο και πρωτόγνωρο για την εποχή κύμα κακοκαιρίας, το οποίο έχει πτύψει όλη τη χώρα. Σε εμάς οπωσδήποτε ήταν πολύ λιγότερο. Παρ' όλα αυτά όμως είχαμε έντονες βροχοπτώσεις και χαλαζοπτώσεις σε κάποιες περιοχές με κεραμνούς. Ήταν μια καταιγίδα με δυνατούς ανέμους. Πάντως μέχρι στιγμής ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουν εντοπιστεί στην Αρκαδία, ούτε από πλευράς δρόμων, ούτε από πλημμύρες, αλλά και ούτε και από χαλαζόπτωση. Τουλάχιστον η τελευταία ενημέρωση που είχα πριν από λίγο με όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες, δεν μου αναφέρθηκε κάτι το σημαντικό και αξιοσημείωτο να το αναφέρουμε εδώ. Από ό,τι φαίνεται, θα συνεχίσουν τα φαινόμενα αυτά και καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής μέρας και από το βράδυ περιμένεται ύφεση του καιρού που θα αρχίσει από δυτικά και θα φτάσει και σε εμάς μέχρι το πρωί αύριο. Πιστεύω ότι θα έρθει πάλι το καλοκαίρι που τόσο πολύ το περιμένουν. Η βροχή κάνει καλό στις καλλιέργειες. Σε κάποια σημεία, οπωσδήποτε, η έντονη βροχή σου δημιούργησε κάποια μικροπροβλήματα. Αλλά κάτι το σημαντικό, σας λέω, δεν μου είχε αναφερθεί μέχρι στιγμής. Είχε λάβει αντίστοιχα μέτρα για την κακοκαιρία η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας? Δεν περιμένουμε να πιάσει η βροχή για να λάβουμε μέτρα. Εμείς προετοιμαζόμαστε από την αρχή του καλοκαιριού και για πυρκαγιές και για πλημμύρες. Νομίζω ότι είμαστε σε πολύ καλή κατάσταση. Επειδή αναφέρθηκες για πυρκαγιές, είχαμε δύο μικρές πυρκαγιές, μία στην περιοχή του Άστρους και μία στην Κοντοβάζα από κεραυνούς. Αλλά η μεγάλη βροχή, η οποία ακολούθησε μετά, από μόνη της έριψε τις φωτιές αυτές και δεν επεκτάθηκαν και δεν χρειάστηκε ούτε καν σχεδόν παρέμβαση πυροσβεστικής. Διακόπη η κυκλοφορία λόγω της έλλειψης ορατότητας δεν υπήρξαν? Όχι, δεν είχα τέτοιες πληροφορίες, όχι. Ούτε είχαμε κάποιες καταπτώσεις έτσι από την έντονη βροχή. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν μου είχε αναφερθεί. Δεν ξέρω αν στην πορεία της μέρας αναφερθεί κάτι τέτοιο, αλλά μέχρι στιγμής δεν μου είχε αναφερθεί κάτι τέτοιο. Αντιπλημμυρικά έργα υλοποιεί η Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας προκειμένου να αντιμετωπιστούν? Κοιτάξτε, τα ποτάμια ανήκουν στους Δήμους. Είναι αρμοδιότητα των Δήμων να καθαριστούν. Αλλά παρόλα αυτά και εμείς βοηθάμε όσο μπορούμε και έχουμε και κάποιες εργολαβίες. Ειδικά είναι μια μεγάλη εργολαβία στην περιοχή του Λάδωνα και του Αλφιού, που εκεί υπάρχει μεγάλες ποσότητες νερού. Εκεί προχωράμε σύντομα σε υλοποίηση ενός έργου 300.000, καθώς επίσης και σε ένα άλλο έργο αντιπλημμυρικό στην περιοχή του Μπίτσι, στη γέφυρα του Μπιτσίου, που και εκεί έχουμε διαβρώσεις δίπλα στο ποτάμι και προχωράμε σε κάποια τέτοια έργα. Συγχρόνως είναι και άλλα μικρότερα έργα τα οποία υλοποιούνται, όπως εδώ στον Εύανδρο, στο Μαρτετσόρεμπα που λέμε, στο Τζίβα, σε διάφορα χωριά της Αρκαδίας, μικρότερα αντιπλημμυρικά. Ένα πάλι έργο το οποίο γίνεται, το οποίο δεν είναι και αντιπλημμυρικό, αλλά είναι και να γεμίσουμε και τον υδροφόρο ορίζοντα, είναι στο ποτάμι, στο χήμαρο Δολιανίτη, που γίνονται 4 σχετικά φράγματα. Είναι στη φάση υλοποίηση του έργου αυτό, που νομίζουμε ότι μέσα από το έργο αυτό θα έχουμε και εμπλουτισμό των υπογείων υδάτων της περιοχής Στέγειας. Οι πολίτες πρέπει να ακολουθήσουν κάποιες οδηγίες τώρα με την κακοκαιρία? Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι πρέπει να αποφεύγουμε τις άσκοπες βόλτες, όπως τη νύχτα απόψε. Αν κάποιος βρισκόταν σε έναν επαρχιακό δρόμο, πιστεύω θα είχε πολύ μεγάλο πρόβλημα. Καλό είναι όταν ακούμε ότι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα να μην βγαίνουμε έξω και να προσέχουμε λιγάκι μέχρι να περάσει το φαινόμενο. Ο Αντιπεριφερειάρχης Αρκαδίας αναφέρθηκε και στην πυροπροστασία, σημειώνοντας ότι ολοκληρώθηκε το έργο της τοποθέτησης υδατοδεξαμενής σύγχρονης τεχνολογίας στο Μέναλο, όπου είναι αυξημένος ο κίνδυνος δασικής πυρκαγιάς. Η υδατοδεξαμενή θα προμηθεύεται νερό από παλιά γεώτρηση, η οποία αξιοποιήθηκε, ενώ ταυτόχρονα εφοδιάζεται με μέσα και υποδομές όλη η περιοχή, προκειμένου να μπορούν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς στο πλαίσιο της προστασίας από τις τραγικές επιπτώσεις των πυρκαγιών. Μέχρι στιγμής είμαστε σε πάρα πολύ καλό σημείο. Έχουμε μηδενικό καταστροφικό αποτέλεσμα από πυρκαγιές στην Αρκαδία. Είναι ελάχιστες οι πυρκαγιές οι οποίες έχουν εκδηλωθεί και οι οποίες δεν έχουν κάψει καθόλου δάσος και έχουν σβηστεί αμέσως. Εμείς πάντως συνεχίζουμε την προσπάθεια, πέρα από τις πολλές δεξαμενές, οι οποίες είναι διάσπαρτες σε όλο τον νομό, οι δεκάδες δεξαμενές. Είχα τη χαρά προχθές να επισκεφθώ και να επιθεωρήσω ένα έργο το οποίο ολοκληρώθηκε στην περιοχή του Μενάλου, απέναντι στο Μαγούλιανα. Εκεί αυτή η περιοχή στερείται κάποιας μεγάλης υδατοδεξαμενής. Και γι' αυτό λοιπόν η Περιφέρεια Πελοποννήσου εδώ και 3 χρόνια, αφού έκανε μια μελέτη, στην πορεία υλοποιήσαμε το έργο αυτό. Πρόκειται για μια πολύ μεγάλη δεξαμενή, η οποία μπήκε πάνω στην μια κορφή του Μενάλου, λέγεται Αιτοφωλιά συγκεκριμένα, είναι απέναντι από τα Μαγούλιανα. Και αυτή η δεξαμενή, πέρα από το νερό το οποίο είναι γεμάτη πάντα, εφοδιάζεται με μια γεώτρηση, η οποία είναι περίπου στα 4-5 χιλιόμετρα από τη δεξαμενή, κάτω στο επιτουθικού δρόμου Τρίπολης Πύργου. Οπότε όταν και αυτή ανοίγει η δεξαμενή με ένα σιρτάρι που έχει από πάνω, να μπουν τα ελικόπτερα να παίρνουν το νερό,
Οπότε, αν χρειαστεί να χρησιμοποιήσουμε τη δεξαμενή αυτή, το εδερό δεν τελειώνει ποτέ, γιατί συνέχεια θα εφοδιάζεται από τη γεώτρηση η οποία θα δουλεύει. Ήταν μια παλιά γεώτρηση της Εθνικής Οδού, την οποία αξιοποιήσαμε, και μάλιστα μέχρι να φτάσει ο αγωγός την δεξαμενή αυτή στην κορυφή του, στο, αυτό, την βουνοκορφή του Μενάλου, υπάρχουν και άλλοι κρουνοί κατά μήκος του εθνικού δρόμου, ώστε να μπορούν και τα πυροσβεστικά οχήματα να εφοδιάζονται με νερό άμεσα για να μπορούν να ανταποκρίνονται. Συγχρόνως από τη δεξαμενή αυτή θα ιδρυωθεί και ένα οικισμός ΠΑΝ, οικισμός των Μαγουλιάδων στην περιοχή του Καμπέ. Είναι έργο πραγματικά το οποίο με χαροποίησε, γιατί τέτοια έργα χρειάζονται για να μπορέσουμε να αποτρέψουμε μεγάλες ζημιές. Γιατί αν προλάβουμε τη φωτιά στην αρχή, θα είναι και σωτήριο. Εάν η φωτιά ξεφύγει, μετά έχουμε μεγάλα προβλήματα. Και όλοι θυμόμαστε τις μεγάλες φωτιές του 2000 που κάει και το Μισό Μέναρο. Είχα τύχει λοιπόν προχθές και τη χαρά να επισκεφθώ τη δεξαμενή αυτή, η οποία ολοκληρώθηκε και είναι πλέον σε λειτουργία.